Τα self-test, κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι τους δίνουμε μια διάσταση την οποία μακάρι να την έχουν, αλλά δεν θα την έχουν. Το self-test έχουν δύο δυσκολίες. Πρώτον, ότι αυτός που θα το κάνει πρέπει να το κάνει σωστά. Και αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο γιατί είναι και δυσάρεστο, όπως ξέρουν όλοι όσοι έχουν υποβληθεί σε τεστ. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση του αποτελέσματος, για το οποίο ας κρατούμε μία επιφύλαξη, δεδομένου ότι δεν θα γίνεται το self-test από κάποιον που θα έχει, που θα το καταγράφει. Mm-hmm. Θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, γι' αυτό δεν είναι πολύ ότι πολύ θα καταγράφεται κιόλας ο θετικός. Ότι θα χρησιμοποιηθεί σωστά, αλλά είναι εργαλείο, δεν είναι το υπερόπλο